Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων είχαμε τεράστια θέματα στο χωριό. Πλημμυρίσαμε κάποιοι κεντρικοί δρόμοι, κάποιοι χυμάροι από την έντονη βροχοποντή ανεβήκανε από πάνω στο δρόμο. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πολιτικής προστασίας που ηγείται ο κύριος Γεωργαλής Μιχάλης με τον κύριο Σταμάτη Καμπουράκη και με υπεύθυνο στην πολιτική προστασία τον κύριο Καλιμιαναρή, τους οποίους και ευχαριστούμε για την άμεση παρέμβασή τους. Κοιτάξτε να δείτε, κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Δυστυχώς ήταν πάρα πολλά τα χώματα τα οποία κατεβήκανε από το βουνό επάνω. Εμείς επιστρατεύσαμε ό,τι δυνάμεις είχαμε για το καλύτερο των συμπολιτών μας. Υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και σε μένα και στους συναδέλφους του κ. Γεωργαλή από πολλούς πολίτες. Πρόεδρε, ποια είναι τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα μέτωπα που αντιμετωπίζετε πρόβλημα και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις? Το κύριο μέτωπο ήταν στο Χάντακα επάνω στο Πηλί, ο οποίος έσπασε ένα τοιχείο που υπήρχε μέσα στο ποτάμι και μέσα στο τοιχείο υπήρχε ενσωματωμένος ένας σωλήνας της ίδρυψης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το τοιχείο και μαζί με το τοιχείο να καταρρεύσει και ο κεντρικός αγωγός, έτσι ώστε ορισμένα σπίτια στον Άγιο Γεώργιο και ορισμένα στο Αμανίου που παίρνουν από την ίδια παροχή νερού να μείνουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό στα σπίτια τους. Αποκαταστάθηκε η ζημιά ή θα αποκατασταθεί? Έχουν ξεκινήσει από το πρωί και παλεύουν τη βλάβη το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Ανέβηκε και από την ΚΟ συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα συνεργεία υπάρχουν ακόμα εκεί και αποκαταστάνουν τη βλάβη. Πρόεδρε του ΟΣΦΕΝΔΙΟΥ και με την ιδιότητά σου ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτικής προστασίας, πες μας λίγο τι έγινε χθες και πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση άμεσα από την πολιτική προστασία, όπως μας λέει και ο πρόεδρος της κοινότητας Πηλίου. Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεχτήκαμε κλίση γύρω στις 4 παρατέταρτο σαν πολιτική προστασία. Βρισκόμασταν ήδη σε ετοιμότητα από το πρωί γιατί είχαμε δει το χάρτη πρόβλεψης. Εκείνη τη στιγμή ήταν στο γραφείο του κύριος Δήμαρχος, όπου είχαμε επαφή με τον κύριο Καμπουράκη τηλεφωνική. Ανέβηκε εκείνος ο ίδιος στο γραφείο της πολιτικής προστασίας και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας που πρέπει να σας πω ότι μέχρι πολύ αργά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά με τον πρόεδρο μαζί της κοινότητας Πηλίου, ήμασταν την πρώτη στιγμή εκεί μέχρι σε 9.30 ώρα το βράδυ. Επιχειρησιακά πρέπει να σας πω ότι τόσο η πολιτική προστασία, τόσο και το εργοτάξιο της ΚΟ συνέδραμε με τα μηχανήματα έργου έτσι ώστε να κάνουν παρεμβάσεις που είχαν με φερτά υλικά μέσα στους δρόμους σε διάφορα σημεία που είχαν βουλώσει κάποια στόμια. Αυτές ήταν οι κυρίες παρεμβάσεις. Το κεντρικό αγωγός που και η ΔΕΙΑΚ και αυτή συνέδραμε άμεσα από την πρώτη στιγμή μέχρι και το βράδυ και συνεχίζουν, όπως είπε ο πρόεδρος, στις εργασίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή στο Μαρμάρι. Είναι σε 4-5 σημεία τα γεφυράκια που πρέπει να ξεμπαζωθούν για να φύγουν, γιατί λόγω της δυσκολίας που υπάρχει εδώ πέρα που καταλήγουν τα φερτά νερά είναι ότι είναι αμμώδης η περιοχή και συνέχεια βουλώνουν, οπότε πρέπει εμείς να κάνουμε αυτές τις ενέργειες έτσι ώστε να ξεμπαζωθεί το ρεύμα που κατεβαίνει από το νερό. Είμαστε εδώ από το πρωί, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι αργά το μεσημέρι. Οι προσπάθειές μας είναι ότι το σημαντικότερο για μας είναι ότι μπορέσαμε για ακόμα μία φορά να ανταποκριθούμε όσο πιο άμεσα γινόταν μαζί με τους εθελοντές πολιτικής προστασίας, παρόν από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της κοινότητας Πηλίου και συνεχίζουμε. Ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτικής προστασίας, πείτε μας για ποιο λόγο μετά από τέτοιες νεροποντές έχουμε αυτά τα προβλήματα και έχουμε τέτοια μέτωπα ουσιαστικά στην ΚΟ και σε όλες τις κοινότητες. Υπάρχει κάποια διαδικασία με την οποία συνεχίζεται το καθάρισμα και άλλων σημείων ώστε να μην έχουμε εκτεταμένα προβλήματα? Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά προσωπικά είδα τέτοιες παρεμβάσεις από τον Δήμο της ΚΟ εκτεταμένες και νομίζω είναι τα ρεπορτάζ, νομίζω τον προηγούμενο καιρό το είχαμε ξαναδεί, ότι οι παρεμβάσεις που είχαμε κάνει τόσο στην πόλη αλλά και γενικότερα στα χωριά, όπως και στο Ενότητα Ηρακλειδών και στο Ενότητα Δικαίου, αυτό φάνηκε. Παραδείγματος χάρη, όπως και στο Ασφενδιού λειτουργήσαν και στο Πηλί λειτουργήσαν κάποιοι χύμαροι. Μεμονωμένα όμως σημεία σε όλο το νησί αλλά και σε περιοχές που είναι ανάλογα την ποσότητα του νερού που κατεβάζει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια, δηλαδή να έρθουν κάποια φερτά υλικά σε κάποια στόμια και να γίνει ένα τοπικό πρόβλημα, όχι ένα γενικευμένο. Προσωπικά, σαν λόγο. Και επιλύγει το Πηλί αυτή τη φορά. Ναι, ήταν το Πηλί. Και αν παρακολουθούσαμε εκείνη τη στιγμή, κάποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη της πορείας της βροχής, θα έβλεπε ότι η βροχή ήταν περίπου
περίπου από το Λινοπότε, από το 282 μέχρι και την Αντιμάχια που είχαμε μια χαλαζόπτωση. Άρα λοιπόν είναι το τοπικό σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, σε εκείνη τη σημεία που έρχονται κάποια φερτά υλικά. Γενικά όμως σαν εικόνα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, όπως εκείνη τη στιγμή ήταν και ο Νίκος ο Καλλιμιοναρής, ο επιχειρησιακός συντονιστής στην ΚΟ, και τα ποτάμια βρισκόντουσαν σε πάρα πολύ καλή λειτουργία. Αυτό όμως είναι ένα καλό έργο που έχει γίνει η προετοιμασία από τον Αύγουστο και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Εμείς συνεχίζουμε να καταγράφουμε τα προβλήματα και εδώ στην κοινότητα του Πηλίου, που πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά αυτό που βλέπω τώρα σαν πολιτική προστασία είναι ότι πράγματι στην κοινότητα Πηλίου και στο Μαρμάρι, σε κάποιες περιοχές, πρέπει να γίνουν ακόμα πιο εκτεταμένες εργασίες. Δηλαδή η πόλη, το Ασφενδιού και ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά στο Πηλί. Και είμαστε σε επικοινωνία χθες με τον κύριο Δήμαρχο. Θα δώσουμε έμφαση έτσι ώστε μετά το χειμώνα, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, θα κάνουμε ακόμα πιο δυνατή προετοιμασία στην κοινότητα Πηλίου. Είναι κάποια σημεία που πρέπει να τα βλέπουμε και ευτυχώς, αν θέλετε, είναι ένα τεστ μέσα από μια κακοκαιρία να εξετάσουμε και να βλέπουμε τα προβλήματα. Άρα οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και με σε συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Πηλίου θα έχετε και την ευκαιρία να συνεχίσετε τις παρεμβάσεις αυτές. Ο φίλος Αναστάσης είναι επίποδος 24/24. Και οτιδήποτε συμβαίνει, είμαστε σε απόλυτη συνεργασία. Οπότε δηλώνουμε παρόν και σαν πολιτική προστασία, αλλά και σαν εργοτάξιο. Γενικότερα να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε.